Νεκρά ψάρια, σκουπίδια και δυσοδεία προδίδουν το περιβαλλοντικό έγκλημα διαρκείας που συντελείται στην εκβολή του καρτερού. Όπως όλα δείχνουν, για μία ακόμη χρονιά επιτίδη εκμεταλλεύτηκαν το φυσικό φαινόμενο της προσάμωσης που δημιουργείται από την υποχώρηση της στάθμης του ποταμού το καλοκαίρι και μπάζωσαν ό,τι απέμεινε. Περιβάλλον εδώ πέρα δεν το σέβεται κανείς. Πετάνε σκουπίδια, βλέπω πολλά άτομα που πίνουν τον καφέ τους και πετάνε μέσα στο ποταμάκι. Και ψοφάνε τα ψαράκια και χελώνες έχει και διάφορα άλλα ψάρια. Η διακοπή της επικοινωνίας με τη θάλασσα μετέτρεψε την εκβολή του ποταμού σε βάλτο, με αμέτρητα νεκρά ψάρια να προβάλλουν ανάμεσα στα σκουπίδια που καλύπτουν σχεδόν ολόκληρη την περιοχή. Άλλη, αυτή είναι άκρα, αυτό να μην τα... Δεν το βλέπεις. Τα ψάρια που εξαιτίας των ανέμων είχαν μετακινηθεί από τη θάλασσα στο ποτάμι, δεν πρόλαβαν να επιστρέψουν στο φυσικό τους περιβάλλον και οδηγήθηκαν στο θάνατο εξαιτίας της έλλειψης οξυγόνου στα βαλτώδη νερά. Βέβαια, δεν σας κρύβω ότι δεν εξεπλάγει. Το φαινόμενο αυτό έχει επαναληφθεί και είναι σε μένα γνωστό από την προηγούμενη θητεία μου στο λιμενικό σώμα. Θα έλεγα ότι το μεγαλύτερο μέρος είναι αποτέλεσμα ενός φυσικού φαινομένου προσάμωσης και εκβολής. Ίσως κάποιοι την εκμεταλλεύονται και έχει συμβεί και στο παρελθόν με επιπρόσθετο μπάζωμα για διευκόλυνση διέλευσης. Οι εικόνες φανερώνουν το βαρύ πλήγμα για τη χλωρίδα και την πανίδα της περιοχής. Μειότοπος είναι, αλλά δεν υπάρχει ούτε δήμος τώρα πλέον, υπάρχει, ούτε τίποτα υπάρχει. Παλιότερα ανοίγανε εδώ πέρα μια μπορντόζα και το ποτάμι, τη θάλασσα μαζί, και υπήρχε μια ένωση, υπήρχε ζωή. Τώρα έχουν εγκλωβιστεί τα ψάρια εδώ πέρα. Τι να πει κανείς, αφού είμαστε γρουσούζες. Άμεση μπροστά στις εικόνες αυτές ήταν η αντίδραση του Δήμου Ηρακλείου, με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Πέτρο Ινιωτάκη να μην κρύβει την οργή του για την καταστροφή που έχει συντελεστεί στον υγροβιότοπο. Ενώ όπως διαβεβαιώνει ο προϊστάμενος της Δημοτικής Αστυνομίας, τη Δευτέρα το πρωί από κοινού με τεχνικά κλιμάκια θα πραγματοποιηθεί η αυτοψία, ενώ θα υπάρξει και σχεδιασμός για τον καθαρισμό της περιοχής. Είχε καθαριστεί η εκβολή του ποταμού και είχε αποκατασταθεί η εκβολή του προς την πλευρά της θάλασσας, καθώς και πέρυσι είχε μπαζωθεί. Σε κάθε περίπτωση όμως εμείς, σαν υπεύθυνος εγώ της Δημοτικής Αστυνομίας και της Πολιτικής Προστασίας, έχω μιλήσει με τον αντιδήμαρχο τον κύριο Πέτρο Ινιωτάκη της Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και σε σύντομο χρόνο, μόλις επιστρέψει από την Αθήνα, θα μεταβούμε στην περιοχή με τη συνοδεία και των τεχνικών υπηρεσιών για να εξετάσουμε το θέμα.